Πρώτος καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο συμπολίτης μας Ηλίας Κοντάκος. Τον γνωρίζετε πολύ γιατί έχει θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα κοινά, αλλά και με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού Αλφα Τάξης και προέδρου βέβαια της Ένωσης Λογιστών Λακωνίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοντάκο. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μπόνο. Θέλω να ευχαριστήσω το περιφερειακό κανάλι Μεσόγειος και το Νότος Πρες για τη φιλοξενία του και να ευχαριστήσω και τους συνδημότες μου για την υπομονή και την καλοσύνη που έχουν να μας ακούσουν. Μάλιστα. Πιστεύω θα είναι ενδιαφέρουσα συνομιλία, γιατί βλέπω έχετε έρθει και με υποπτικό υλικό εδώ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών με τον Σταύρο τον Αργυρά. Με τον Σταύρο τον Αργυρά. Φίλος και συνεργάτης του Σταύρου. Φίλος και συνεργάτης και άξιος άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, γιατί είναι επιλογή μας να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες που είναι υποψήφοι. Οπότε περνάω αμέσως στο ερώτημά μου το πρώτο και έχει να κάνει, κύριε Κοντάκο, με τη λειτουργία του Δήμου. Πρόκειται για έναν οργανισμό που αναλαμβάνει κάθε πενταετία, τετραετία να φέρει εις πέρα σε ένα δύσκολο έργο και ήθελα να μου πείτε εσείς και με την ιδιότητα που έχετε, του ανθρώπου που είναι μέσα στις επιχειρήσεις, να μου πείτε πώς είναι η λειτουργία του Δήμου. Ο Δήμαρχος προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Είναι ένας αριστερός δήμαρχος που λειτουργήσε μονοπωλιακά. Άφησε το Δήμο γυμνό. Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα που υπάρχει και στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια θέλησε και θέλει τα λογιστικά συστήματα του Δήμου να τα δώσει σε γραφείο των Αθηνών. Τι εννοείται δηλαδή? Εννοώ ότι έχει απογυμνώσει την οικονομική υπηρεσία, δεν την έχει στελεχώσει με λογιστές όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να λειτουργήσει ο Δήμος λογιστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν έρθει μια καινούργια αρχή, η καρδιά του Δήμου θα είναι στην Αθήνα. Μισό λεπτό. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, εννοείται, δυναμικό λογιστών από τη Σπάρτη, από την περιοχή. Και δυναμικό λογιστών και από τη Σπάρτη, βέβαια. Και χωρίς, ήθελε να κάνει και ανάθεση. Και τεχνογνωσία. Ήθελε να κάνει ανάθεση σε γραφείο των Αθηνών. Τον σταματήσαμε εμείς και εγώ ως πρόεδρος των λογιστών Λακωνίας και μας υπεσχέθη τελευταία στιγμή να κάνει προκήρυξη και να το ανακοινώσει πρώτα στα δίκτυα της Σπάρτης και της Λακωνίας, γιατί του έχω πει κατ' επανάληψη ότι δεν θέλουν να φεύγουν χρήματα έξω από τη Λακωνία. Έχετε δηλαδή περιστατικά που φεύγουν χρήματα? Έχω περιστατικά. Γίνονται προμήθειες έξω από τη Λακωνία? Ακριβώς. Έχω διαφωνήσει ριζικά. Άρα καταλαβαίνω, όταν στο ερώτημά μου πώς λειτουργεί ο Δήμος προτάσετε αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν σας πάει καλά. Δεν μου πάει καλά και λυπάμαι, διότι και οι συνθήκες των εργαζομένων στο Δήμο είναι απαράδεκτες. Δηλαδή? Ένα παράδειγμα. Συνθήκες εργασίας? Γραφείο πρωτοκόλλου. Είναι στο ισόγειο. Είναι στο ισόγειο. Τι παρουσιάζει αυτό? Είναι στιβαγμένοι οι υπάλληλοι στη σειρά και οι δημότες μπαίνει ένας-ένας μέσα. Δεν χωράνε να περάσουν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια αίθουσα για να βάλουμε τα γραφεία μας? Μάλιστα. Είναι αυτό, πιστεύετε, είναι επιλογή ή είναι αναγκαστικό? Δεν ξέρω αν είναι επιλογή ή ανεπάρκεια. Εγώ ξέρω, το θεωρώ ότι είναι ανεπάρκεια. Δεν μπορεί να οργανώσει την καρδιά του Δήμου για να εξυπηρετήσει το Δημότη. Όχι τον εαυτό του, το Δημότη. Μάλιστα. Είναι ένας δήμαρχος ο οποίος διοικεί αυτός αυτή και δύο κολλητοί. Έτσι είναι ένα σλόγγαν. Είναι βαριά η επισήμανση που κάνετε. Ναι, αλλά είναι ένα σλόγγαν. Να είναι και τρεις. Εννοείται, δεν ανοίγει το παιχνίδι? Δεν? Όχι, είναι, δεν δίνει, δεν δίνει ούτε στους αντιδημάρχους την ελευθερία κινήσεων. Τα έχει όλα επάνω. Αυτό είναι κακό. Ναι. Είναι κακό. Γι' αυτό είπα μονοπωλιακά. Ενώ είναι αριστερός. Μάλιστα. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Όση διάρκεια έχουμε αυτές τις εκπομπές και την παρουσίαση υποψήφιων συμβούλων, η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς κάθε συνδυασμό. Έχουμε πολλά ερωτήματα που αφορούν μία άλλη καρδιά, κύριε Κοντάκο, την καρδιά της Σπάρτης. Και αναφέρομαι στη Λεωφόρο Παλαιολόγου. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για την πεζοδρόμησή της, έχουμε ακούσει διάφορα, έχουμε δει σκαρυφήματα. Ήθελα να μου πείτε την δική σας άποψη και εκτίμηση. Η πεποίθησή μου και η διαφωνία μου είναι κάθετη. Δεν μπορεί την Παλαιολόγου ή τη Λυκούργου, που είναι ο σταυρός της πόλης,
Θα τον καταργήσουν. Και αυτό γιατί? Γιατί η παλαιολόγου έχει μεικτή χρήση. Δεν είναι μόλι παλαιολόγου για να την πλακοστρώσουμε και να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει. Η παλαιολόγου δεν είναι ερμού που πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει. Και γιατί δεν είναι ερμού και μόλ? Διότι έχει τράπεζες, έχει ξενοδοχεία, έχει ιατρία και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Έχει κατοικίες πολιτών, συμπολιτών μας. Αν λοιπόν δεν ξεκινήσουμε πρώτα από πού θα παρκάρει το αυτοκίνητό μας, ναι, διότι σημειωτέων, όταν βρέχει, εγώ μένω, κύριε Μπόνο, στην Όθωνο Σαμαλίας, όταν βρέχει, τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που μπαίνουν στην πόλη έχουν παρκάρει στο Μουσείο Ηλιάς Κελαδιού. Είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι και κάτι άλλο πιο εύκολο. Πριν κάνουμε ό,τι κάνουμε, μπορούμε να, με μπάρες να κλείσουμε την παλαιολόγο, να κλείσουμε τη λειτουργό, να δούμε λειτουργεί, γιατί να χαλάσουμε χρήματα. Και αν λειτουργεί, μαζί τους κι εγώ. Εγώ θεωρώ πως δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Έχω δεχτεί κριτικές από ανθρώπους που θέλουν να περπατάνε. Έχω δεχτεί κριτικές. Όμως πρέπει να περνάει αυτοκίνητο. Θέλει παρεμβάσεις παλαιολόγου. Και βέβαια θέλει. Θέλει σκουπίδια που να βυθίζονται. Θα σας δείξω εικόνες. Έχω εικόνες. Η καθημερινότητα στην παλαιολόγου σας ικανοποιεί, δηλαδή? Καλά, είναι τριτοκοσμική. Δηλαδή. Θα σας δείξω. Τι είναι αυτό? Είναι έξω από την Εθνική, με κάδους εδώ, μέρα μεσημέρι, και ένα κατάστημα το οποίο για μένα παρανομεί και έχει βγάλει τα εμπορεύματα του έξω. Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία, κατηλημένο πεζοδρόμιο από... Βράδυ στην Παλαιολόγου. Ναι. Βράδυ στην Παλαιολόγου. Απέναντι από το καφέ Ministry και από το Μενελάιο. Κοιτάξτε κατάσταση. Μάλιστα. Και δίπλα στην Παλαιολόγου, μέρα μεσημέρι, στο πιο όμορφο ξενοδοχείο της πόλης, πιο όμορφο, δεν θα πω για να μην κάνω και διαφήμιση, κοιτάξτε κατάσταση. Αυτά δε μια συστοιχία είναι στο υπόγειο του ξενοδοχείου και οι υπάλληλοι έχουν κόψει τις μέσες τους για να τα ανεβάσουν από το υπόγειο φορτωμένα. Και γιατί η επιχείρηση είναι, σέβεται το περιβάλλον για να μην λερώσουν. Κεντρικό ξενοδοχείο, μάλιστα. Κεντρικό ξενοδοχείο. Θα μας πάρετε τη δουλειά, το φετορεπορτάζ, κύριε Κοντάκου. Αλλά αυτό πράγματι που δείχνετε είναι μια εικόνα της καθημερινότητας. Άρα έχετε, συμπεραίνω, απόλυτη δυσαρέσκεια από το πώς λειτουργεί η πόλη και ποια εικόνα έχει. Έχω μια πόλη σκοτεινή, βρώμικη, και μια πόλη που δεν σέβεται τα μνημεία της. Χαρακτηριστικό. Υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που βλέπετε. Είναι το πρώην δικαστικό μέγαρο, το παλιό δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης, απέναντι από το καινούριο. Είναι ένα μνημείο για μας. Ανήκει βέβαια στα αρχεία του κράτους. Έχουμε πει στον κύριο Δήμαρχο, μαζί με τη συμβολή του Δικηγορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, να κάνουμε προσπάθειες για την αναμόρφωση αυτού του κτηρίου, και η απάντηση του κύριου Δημάρχου είναι ότι δεν είναι δικό μας. Και η δική μας θέση είναι ότι αυτό ανήκει στην πόλη μας. Μάλιστα. Δεν κοιτάμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι η ιστορία της πόλης μας. Και αυτή την ιστορία την έχει αφήσει έτσι. Είπατε ιστορία της πόλης και φαντάζομαι κάτι έχετε να μου πείτε, γιατί βλέπω, ναι, εδώ, αλλά πριν θα σας μεταφέρω λίγο από την Παλαιολόγου πιο πάνω, θα σας πάω στη Δημοτική Αγορά. Μέγα θέμα είναι η μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε συνοικίες της πόλης. Φαντάζομαι δεν είστε αντίθετος από το να εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες. Ήθελα όμως τη θέση και της παρατάξεώς σας, αφού είστε εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, και την εκτίμησή σας, άνθρωπος της αγοράς είστε, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί και τι προτείνετε. Ο κύριος Δήμαρχος εφαρμόζει το σύστημα διήρε και βασίλευε. Και γιατί το λέω αυτό? Ήταν μια προεκλογική του δέσμευση η λαϊκή αγορά της Σπάρτης να πάει και σε άλλες περιοχές. Ναι. Το δέχομαι. Όμως 5 χρόνια τι έκανε? Δεν την πήγε. Μας έφερε την πρόταση αποσπασματικά
το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 18, 5 μήνες πριν τις εκλογές, ναι, για να διχάσει τους πολίτες της Σπάρτης. Πιστεύετε, βέβαια, έχει επέλθει διχασμός? Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Βέβαια, τώρα οι πολίτες της Σπάρτης έχουν καταλάβει για τις περιοχές που ήθελε να πάει και τις έχει αποφασίσει, έχουν καταλάβει ότι εμείς κοιτάμε το συνολικό και όχι το, το μονοσήμαντο. Εμείς τι είπαμε, να το αφήσει για μετά τις εκλογές και η καινούργια Δημοτική Αρχή να αποφασίσει. Ήταν πολύ εύκολο. Εμείς τι κάναμε? Αφού εννοείται δεν το έκανε τα 5 χρόνια. Ακριβώς. Εμείς τι κάναμε? Εμείς μιλήσαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, μιλήσαμε με τον πρόεδρο των παραγωγών και όλους τους παραγωγούς, ακούσαμε τις απόψεις τους. Μάλιστα. Κύριε Μπονό, ο πάγκος μιας λαϊκής αγοράς είναι ένα μικρομάγαζο σε μικρογραφία. Έχει φήμη και πελατεία. Αυτός εκεί που είναι τόσα χρόνια έχει μόνιμους πελάτες. Συμφωνώ. Που αν πάνε και δεν τον βρούνε, ο κόσμος θα οδηγηθεί στα σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα καταστήματα. Τις αλυσίδες που είναι δίπλα. Δεν έχει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός για να τους αλλάξει τη διεύθυνσή του. Αυτό είπαμε. Κάτι πολύ απλό. Και βέβαια, κάτι που καταμαρτυρεί ότι έχουμε το μεγάλο μας δίκιο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη νέα λαϊκή, ναι, γιατί έχουμε ακούσει και την πρόταση για τη νέα λαϊκή, δηλαδή τη δημιουργία μιας νέας, ναι, λαϊκής, αυτό σας βρίσκει σύμφωνο? Βεβαίως και με βρίσκει. Μα αυτή η λαϊκή έτσι όπως λειτουργεί είναι απαράδεκτη. Δεν συζητάμε. Έτσι όπως λειτουργεί η λαϊκή είναι απαράδεκτη. Το δέχονται, το ακούμε από παντού. Θέλουμε την αλλαγή αυτού του σκηνικού. Είτε να πάμε σε άλλο χώρο, να κάνουμε μια δημοτική αγορά, mm-hmm, αλλά πάντα με προτάσεις, όχι αποσπασματικά. Okay. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Υπήρχε σύμβουλος του κυρίου Δημάρχου που είπε όχι. Στόχι το δικό μας. Γιατί ακριβώς το κατάστημά της είναι στη Λυκούργου. Και αποδεικνύει ότι θα πάθουν μεγάλη ζημιά οι έμποροι γύρω από αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, τα τετράγωνα που είναι ο ιστός της πόλης. Ωστόσο, αναγνωρίζετε το δικαίωμα στις γειτονιές και στις περιφέρειες να θέλουν μια λαϊκή πιο λειτουργική που να είναι προσβάσιμη από όλους? Οπωσδήποτε. Θα θέλουν μια λαϊκή πιο λειτουργική που να έχει πάρκι να μπορεί να παρκάρει, που να έχει ένα μίνι μπας να μπορεί να μεταφέρει τον κόσμο, να τον παίρνει. Μάλιστα. Και να τον πηγαίνει στο σπίτι του. Βεβαίως και θέλω. Μάλιστα. Και εγώ στην Όθωνο Σαμαλίας μένω. Δεν μπορώ να παρκάρω στη λαϊκή. Οι πολίτες σας μιλούν? Βεβαίως μου μιλούν. Σας δίνουν έτσι παρατηρήσεις? Μου δίνουν, τους ακούω όλους. Και μάλιστα συνάντησα ένα συμμαθητή μου, ναι, στην Παλαιολόγου, που είχε διαφωνία με αυτό που λέω, ότι δεν θέλω την πεζοδρόμηση παρεμβάσει, θέλω, και μου έδωσε ένα στοιχειώδες αγαπητέ δήμαρχε, αυτό είναι το σημείωμά του. Ο δεν θέλω καμία νέα ιδέα για τη Σπάρτη, καταλαβαίνετε την απογοήτευση ενός ανθρώπου. Θέλω όμως να επισκευαστούν τα πεζοδρόμια, να μην γλιστράνε οι ράμπες, να βελτιωθεί η πρόσβαση για τους συνανθρώπους μας, με αναπηρίες και για τις μητέρες που σπρώχνουν με δυσκολία τα καροτσάκια των μωρών τους. Να ποδηλατώ με ευκολία. Να μην μου λαιλατούν όλους τους ζωτικούς μου χώρους τα αυτοκίνητα. Να έχω μια πόλη με περισσότερο φως και χωρίς σκουπίδια. Απλά μικρά θεματάκια της καθημερινότητας που όμως πολύ με ταλαιπωρούν και νευριάζω. Α, ναι, και να βαδίζουμε απροβλημάτιστα στα μεγάλα μας πεζοδρόμια. Αυτό σημαντίζουμε, δεν με ψηφίσει. Έτσι αισθάνομαι. Όποιος δήμαρχος φροντίσει για όλα αυτά για μια τετραετία, μετά ας μας πει και καμιά καινούργια ιδέα. Μάλιστα. Πολίτης. Πολίτης της Σπάρτης και ζωντανός πολίτης. Λοιπόν, κατά την είσοδό σας στο στούντιο εδώ, μου ζητήσατε να τοποθετήσουμε αυτά εδώ. Ναι. Αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό? Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω δηλαδή? Ναι, εγώ για πρώτη φορά ως Δημοτικός Σύμβουλος συμμετείχα στην απονομή των επάθλων, ναι, στους σπαρταθλητές που τελειώνανε στο Σπάρταθλο. Στο Σπάρταθλο που τερματίζαν. Ναι. Και ήμουνα και σε μία ομάδα και να τους υποδεχτούμε και να τους στεφανώσουμε. Εκεί λοιπόν είδα τι τους δίναμε για ενθύμιο για τη συμμετοχή τους αυτή, ναι, για να πάνε στην πατρίδα τους με το ενθύμιο της Σπάρτης. Ναι.
Πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ. Γιατί? Επιλογή του Δημάρχου, όπως έμαθα, πήγε στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν κράτησα ένα δείγμα. Ήταν μία πετρούλα λευκή με ένα χρυσό, κλαδί ελιάς, ναι, και τίποτα άλλο. Και στεφανώναμε και τα λοιπά. Θεωρώ ότι αυτό. Το αναμνηστικό ήταν. Το αναμνηστικό δεν θα το θυμάται κανείς. Δεν θα το θυμάται κανείς. Έψαξα, αναρωτήθηκα οι προηγούμενες δημοτικές αρχές τι κάνανε. Και βρήκα. Αυτό το κόσμο για μένα. Αυτό είναι και δημιουργού δικού μας, νομίζω. Δημιουργού δικού μας. Ναι, ναι. Σπαρτιάτη. Αγωνιστή. Με προσωπικό. Γιατί είναι ακριβότερο από αυτό που έφερε ο κύριος Δημαρχός. Ναι. Γιατί δεν μετράει να έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Τι να το κάνω εγώ. Τι να το κάνω το ταμείο όταν εκτίθεμαι για ένα χιλιάρικο παραπάνω. Παραδείγματος χάρη λέω. Ναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν δίνανε, δεν ήμουν εγώ δημοτικός σύμβουλος, οι δημοτικές αρχές μέχρι το 2014. Μάλιστα. Αυτό το κόσμο που κάθεται, φαίνεται παντού, mm-hmm, φαίνεται παντού και καινούργια εκθέματα, ζωντανά εκθέματα. Αυτό είναι η υπερκεφαλαία, μάλιστα. Για να θυμόμαστε τους πολεμιστές μας. Γιατί είμαστε πόλη με ιστορία, είμαστε πόλη πολεμιστών, είμαστε τάνοι επιτάς. Άρα... Έχουν βγει καρφίτσες γι' αυτό. Τάνοι επιτάς. Είναι σαν και αυτή που φορά. Είναι σαν και αυτή που φορώ. Τι είναι αυτό ακριβώς, κύριε Κοντά? Είναι η ασπίδα του Λεωνίδα. Με το μονόγραμμά του. Και γιατί το φοράτε αυτό? Το φοράω γιατί έχω την αίσθηση και τη θέληση ότι πρέπει να το φοράμε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτής της πόλης, όπου και να βρισκόμαστε. Και είναι και ένα όμορφο δώρο στον οποιοδήποτε φίλο μας, στον οποιοδήποτε σπαρτιάτη. Μάλιστα. Κάνατε έναν υπαινιγμό. Δεν με ενδιαφέρουν οι... και είστε λογιστής. Δεν με ενδιαφέρουν οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί. Όταν παρατηρούμε εκροή, ας πούμε, χρημάτων για... Τι εννοείτε? Όχι, εννοώ ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, ήταν καλός διαχειριστής. Ναι. Γιατί για να έχεις πλεονασματικό ισολογισμό, δηλαδή, είσαι καλός διαχειριστής. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν έκανε αυτά τα χρήματα. Είναι ανταποδοτικά. Μάλιστα. Πρέπει να τα προσφέρεις. Δεν είπα να μηδενίσεις το ταμείο σου, αλλά πρέπει να τα προσφέρεις. Γι' αυτό πληρώνουν οι πολίτες, γι' αυτό έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να τα δώσουμε. Κύριε Κοντάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας έχει περάσει. Θα δώσω τον τελευταίο λόγο σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και κυρίως να σας ευχαριστήσω γιατί διαμνηθήσατε την κουβέντα μας με αυτά τα στοιχεία που δεν συνηθίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ο λόγος σε εσάς για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Θέλω οι συμπολίτες μας να εμπιστευτούν το Σταύρο τον Αργυτάκο και εμάς και να είστε σίγουροι ότι θα πάμε την πόλη και το όνομα της Σπάρτης πολύ παραπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Κοντάκο.